Κύριος Σχέτος μελετάει και στατιστικά μοντέλα. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του ιού τόσο στην Ευρώπη όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα? Κυρία Βούλγαρη, θα με επιτρέψετε πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή είναι και η μέρα τέτοια, να πούμε ότι ακούγοντας και το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην επαρχία με την τηλεεκπαίδευση, και εγώ ως εκπαιδευτικός να πούμε ότι τα μηνύματα και τα αιτήματα του Πολυτεχνείου σήμερα αποκτούν καινούριο περιεχόμενο, σύγχρονο, για υγεία, για παιδεία, για ψωμί. Σωστά. Και πολλά από αυτά παραμένουν ανεκπλήρωτα. Και για εμβόλιο, χάρη, κύριε Σχέτο. Και για εμβόλιο. Και για εμβόλιο και για την προστασία της υγείας του κόσμου. Mm-hmm. Άρα, πού πηγαίνουμε τώρα, να σας πω, πού πηγαίνουμε τώρα. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Στην Ιταλία το σύστημα πλησιάζει στα όρια του. Τις τελευταίες μέρες έχουμε σταθερά πάνω από 500 νεκρούς την ημέρα. 500 νεκρούς την ημέρα. Και γύρω στις 30.000 νέα κρούσματα. Τα νοσοκομεία φτάνουν στα ωριά τους. Εδώ στην Νάπολη αρκετά νοσοκομεία δεν διαθέτουν πλέον κλίνες για να νοσηλευτούν ασθενείς και σε μερικά από αυτά σχηματίζονται ακόμα και ουρές αυτοκινήτων περιμένοντας έξω για να μπορούν να τους... Περιμένουν στα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι, λέτε. Ναι, δεν είναι γενικό αυτό. Σε μερικά νοσοκομεία συμβαίνει. Κύριε Σχέτο, εμείς κινδυνεύουμε να γίνουμε Ιταλία. Κοιτάξτε, η Ελλάδα ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά κατά αναλογία είναι το Μπέργαμο της Ιταλίας στο πρώτο κύμα. Και όλα αυτά, φυσικά η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι όλο των προβλημάτων και της πολιτικής υπαχρεωματοδότησης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες του δημόσιου συστήματος υγείας. Ξέρετε, θα σας πω, ας πούμε, στην Ιταλία που μέτρησε εκατόμβες νεκρών και συνεχίζει να μετράει δυστυχώς, την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν περικοπές της τάξης των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ στο σύστημα υγείας με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια κενά, να λείπουν 50.000 γιατροί, εκλείσανε πάνω από 110 νοσοκομεία με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ήρθε ο κορονοϊός και τους βρήκε η κατάσταση. Και δεν τους βρήκε έτοιμους, απροετοίμαστος τους βρήκε. Εγώ τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μελετάτε, έχετε να κάνετε με αριθμούς. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει σύντομα από αυτή την περιπέτεια ή ας το πάω και πιο κοντά. Πότε πιστεύετε ότι θα βγούμε από αυτό το lockdown που είμαστε τώρα? Δηλαδή σήμερα μετράμε 2.000... Ναι, Γιώργο. Αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω το ερώτημά σου προς τον κύριο Σχέτο. Επειδή υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση εδώ, κύριε Σχέτε, αναφορικά με το αν η Ελλάδα είναι σε καλή θέση τον κορονοϊό, θέλω να μας πείτε, με βάση τα μοντέλα που εφαρμόζεται, εάν η χώρα πράγματι είναι στις χώρες εκείνες που έχουν λιγότερο σοβαρό πρόβλημα με τον κορονοϊό ή είναι χειρότερο σε σχέση με άλλες χώρες με τον ίδιο πληθυσμό, ευρωπαϊκές ή της Ιφιλίου. Ο κόσμος κατά το πρώτο κύμα με τα μέτρα προστασίας που λήφθηκαν κέρδισε πολύτιμο χρόνο. Και τότε η Ελλάδα πράγματι ήταν από τις χώρες με τους χαμηλότερους αριθμούς θνησιμότητας λόγω της ασθένειας. Τώρα αυτήν την περίοδο, κατά αναλογία, βρισκόμαστε σε αρκετά υψηλές θέσεις, δυστυχώς.